Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους τη Δευτέρα, πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο. Σελίδα 1020, α3. Σελίδα 1020, α3. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των Ικτυρμών, και πάσης και Θεός πάσης παρηγορίας ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη μόν δυνόμεθα εμείς να παρηγορούμε τους επάση θλίψη δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα εμείς αυτοί υπό του Θεού. Διότι καθώς περισσεύουσιν τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Και είτε θλιβόμεθα, θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων τα οποία και εμείς πάσχομεν. Είτε παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας σας. Και η ελπίς την οποία έχομεν είναι βεβαία υπέρ ημών, επειδή εξεύρωμεν ότι καθώς είστε κοινωνοί των παθημάτων, ούτω και της παρηγορίας. Διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, περί της θλίψεως ημών ή της συνέβης ημάς εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν εστενοχωρήθημεν υπέρ δύναμην, ώστε απελπίστημεν και του ζήν. Αλλά εμείς αυτοί, εν εαυτής, ελάβομεν την απόφαση του θανάτου, δια να μην έχομεν την πεποίθησιν εις εαυτούς, αλλά εις τον Θεόν, τον εγείροντα τους νεκρούς, ώστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ το σού του μεγάλου θανάτου, και ελευθερώνει, εις τον οποίον ελπίζομεν ότι και έτσι θέλει ελευθερώσει. Ενώ και εσύ συνεργείτε υπέρ ημών δια της δεήσεως, διαγίνει εκ πολλών προσώπων ευχαριστία υπέρ ημών δια το δοθέν εις ημάς χάρισμα δια πολλών. Διότι το καύχημα ημών είναι τούτο, η μαρτυρία της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού, ουχή εν σοφία σαρκική, αλλά εν χάρη τη Θεού επολιτεύθημεν, εν το κόσμο περισσότερο δε προς εσάς. Διότι δεν σας γράφομεν άλλο, παρά εκείνο τα οποία αναγινώσκετε ή και γνωρίζετε. Ελπίζω δε τι και έως τέλους θέλετε ελπίζω δε ότι και έως τέλους θέλετε γνωρίσει, καθώς και μας γνωρίσατε κατά μέρος, ότι είμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς σεις εις ημάς εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Είναι γεγραμμένο, αδελφοί, και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι σε μας εχαρίστη το υπέρ Χριστού όχι μόνον να πιστεύομεν σε Αυτόν, αλλά και το να πάσχομεν υπέρ Αυτού. Άρα το να πάσχομε, έρχεται η Καινή Διαθήκη να μας αποκαλύψει ότι είναι χαρισμένο, είναι χάρισμα σε μας. Άλλωστε ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι η πύλη την οποία πρέπει να εισερχόμεθα είναι στενή και η οδός την οποία πρέπει να περπατούμε είναι τεθλιμένη. Γιατί? Γιατί μόνο αυτή θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν χάρις Θεού είναι όχι μόνο να πιστεύουμε και να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού, αλλά και να πάσχομεν υπέρ του ονόματος Αυτού. Και αυτό γιατί? Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος να μας εξηγήσει. Ένα μέρος, για να μην πω το κυρίως μέρος, της αποστολής του χριστιανού. Ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει ότι εις τούτο είμαστε τεταγμένοι, εις το να παρηγορούμε αυτούς που έχουν χάσει την ελπίδα τους, να ενισχύουμε αυτούς που έχουν χάσει τη δύναμή τους και να στηρίζουμε αυτούς που έχουν αποκάμει. Σε αυτό είμαστε τεταγμένοι και αυτή είναι η αποστολή μας. Ο Θεός λοιπόν για να μας καταστήσει ικανούς στο να στηρίζουμε, να παρηγορούμε και να ενισχύουμε, έχει μία μέθοδο η οποία είναι αλάνθαστη αλλά ιδιαιτέρως απολύτως αποτελεσματική και η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι ο Θεός ο δικός μας, Παλαιά το Θεό τον αποκαλούσε το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός των Πατέρων σας, του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, στην Καινή Διαθήκη αποκαλείται από το Λόγο του Θεού ο Θεός, του Πατέρα, ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού.
Ο Θεός λοιπόν και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έχει μία μέθοδο για να μας βοηθήσει, να μας πείσει ιδιαιτέρως, να μας καταστήσει ικανούς να μπορούμε να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να στηρίζουμε. Και η μέθοδος αυτή είναι αποκεκαλυμμένη, γεγραμμένη μέσα στο Λόγο του Θεού τον Άγιο. Ο Απόστολος Παύλος μας εξηγεί. Ας είναι ευλογημένος ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι Πατέρας των νυκτηρμών, των σπλάχνων, του ελέους, της αγάπης, της φροντίδας, αλλά και είναι και Θεός πάσης παρηγορίας, ο οποίος όταν βρισκόμαστε σε θλίψη που θα βρισκόμαστε, σε κακουχίες που θα βρισκόμαστε, σε καιρούς κακούς που θα ζούμε, ιδιαιτέρως δεν τις έσχατε σε αυτές οι μέρες, αυτούς οι οποίοι τον εμπιστεύονται και λένε με παρησία η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη και η ελπίδα τους είναι στραμμένη σε αυτόν και η προσδοκία τους, η προσμονή τους είναι να έλθει ο Χριστός να με παραλάβει εν τέλει, αλλά να έρθει ο Χριστός να επισκεφθεί τη ζωή μου, την οικογένειά μου, την εκκλησία, την πατρίδα μας. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους επιτρέπει ο Θεός θλίψεις μεγάλες για να γνωρίσουνε ότι ο Θεός είναι δυνατός και μεγαλύτερος πάνω από κάθε κακό και κάθε θλίψη να δώσει τη δική του παρηγοριά που είναι πλήρης και τέλεια. Δηλαδή θα σε φέρει σε πειρασμό, αλλά σύν το πειρασμό θα κάνει και την έκβαση για να κατανοήσεις ότι ο Θεός είναι μεγαλύτερος από όλα όσα μπορούν να σου συμβούνε και ενεργεί και επεμβαίνει με τρόπο άριστο σε όλα όσα μπορούν να σου συμβούνε. Και αυτό γιατί, παραλαμβάνω, για να μας καταστήσει ικανούς να παρηγορούμε κι εμείς, να ενισχύουμε και να στηρίζουμε. Με την παρηγοριά λοιπόν με την οποία μας παρηγορεί σε κάθε μας θλίψη μας καθιστά ικανούς, εφόσον έχουμε το Πνεύμα του Χριστού, γιατί αν δεν έχουμε το Πνεύμα του Χριστού δεν είμαστε αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θέλουμε τη δική μας την παρηγοριά μόνο, αλλά έχουμε κατανοήσει καλώς ότι όπως ο Θεός απέστειλε τον Ιησού Χριστό να παρηγορήσει, να ενισχύσει και να στηρίξει τους ανθρώπους, έτσι και ο Χριστός στέλνει τον κάθε έναν από μας ξεχωριστά με μία συγκεκριμένη αποστολή να παρηγορεί, να ενισχύει και να στηρίζει όλους όσους έχουν ανάγκη στο άμεσο περιβάλλον του. Κάθε ένας μας λοιπόν έχει το δικό του προσωπικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως ικανοτήτων φυσικών ή πνευματικών, χαρισμάτων ή διακονιών. Όλοι μας έχουμε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, καθώς είναι γεγραμμένο ότι τα οροθέσια της κατοικίας μας τα έθεσε ο Θεός και τα προγνώρισε προκαταβολής κόσμου, το πού θα ζήσουμε, πού θα μεγαλώσουμε και πού θα εργαστούμε. Το περιβάλλον το προσωπικό σου, το οικογενειακό σου, το περιβάλλον το εκκλησιαστικό, το περιβάλλον το συγγενικό, το επαγγελματικό, το γειτονικό και κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος σου φέρνει μπροστά σου ο Θεός. Εκεί είσαι Απόστολος του Ιησού Χριστού. Με συγκεκριμένη αποστολή, συγκεκριμένη οδηγία, αλλά και συγκεκριμένη εξουσία και δύναμη δια Πνεύματος Αγίου. Τους γονείς σου μόνο εσύ μπορείς να τους ενισχύσεις, να τους παρηγορήσεις στις δύσκολες στιγμές που μπορούν να περνάνε, μπορεί να περνάνε, να τους ενδυναμώσεις. Τη γυναίκα σου μόνο εσύ μπορείς, αδερφέ μου, και τον άντρα σου μόνο εσύ μπορείς, αδερφή μου.
Κανένας άλλος δεν μπορεί. Τα παιδιά σου μόνο εσύ μπορείς, αδερφέ μου. Μόνο εσύ μπορείς, αδερφή μου. Και όλους τους ανθρώπους στο προσωπικό σου περιβάλλον που ο Θεός φέρνει δίπλα σου. Αλλά για να τα καταφέρεις υπάρχουν δύο τουλάχιστον βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση, να μοιάζεις τον πατέρα σου που είναι Θεός και πατέρας των νυκτηρμών. Βλέπετε, ο καλός Σαμαρίτης διέφερε από τον, σοβαρά διέφερε από τον Λεβίτη και από τον ιερέα, όχι για στα χαρίσματα, ούτε στις διακονίες, ούτε στην υπηρεσία, ούτε πουθενά άλλου. Στο μόνο που διέφερε ήταν στα σπλάχνα και στους ικτυρμούς. Όταν είδε τον πεσμένο, τον εσπλαχνίστη και δεν τον άφησε ήσυχο, θα τολμούσα να πω, μέχρι να γίνει καλά. Καμία, μα καμία διαφορά δεν παίζει ρόλο, ούτε φυσική, ούτε πνευματική, παρά μόνο η κινητήριος διαφορά, η κινητήριος διαφορά, το κίνητρο, είναι τα σπλάχνα των νυκτηρμών. Γι' αυτό και είναι γεγραμμένο ότι η αγάπη του Θεού Πατρός είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, και αν δεν είναι, καλόν είναι να το ζητήσουμε να έλθει. Πώς? Στο ταμείο μας με προσευχή και με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος ταλαιπωρείται, μην πας με επιπολαιότητα, με ανοησία, συγχωρέστε με την έκφραση, να του δώσεις ένα ξεροκόμματο ή να του πεις δύο κουβέντες. Δεν θα έχεις κανένα αποτέλεσμα και δεν έχει σημασία αυτό που θα κάνεις. Αλλά εκείνο που χρειάζεται είναι να τον σπλαχνιστείς, να τον αγαπήσεις, και η αγάπη αυξάνει με την προσευχή. Να προσευχηθείς γι' αυτόν. Μπορεί αυτός, όπως είπαμε, να είναι η γυναίκα σου, ο άντρας σου, το παιδί σου, τα παιδιά σου, που χρειάζονται παρηγοριά, ενίσχυση και στήριξη. Και τα έχεις προσπαθήσει, αλλά έχεις αποτύχει. Και ο Θεός δεν θέλει να αποτυγχάνουμε, αλλά θέλει να επιτυγχάνουμε, γι' αυτό δεν θέλει την σοφία μας τη σαρκική, αλλά θέλει με απλότητα και ειλικρίνεια, ιδιαιτέρως με χάρη Θεού. Με απλότητα, όχι του εγώ ξέρω, αλλά του εγώ δεν ξέρω. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος πολύ ωραία λέει, δεν ήρθα σε εσάς με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, δεν ήρθα με δύναμη, με υπεροχή λόγου και σοφίας, αλλά ήρθα με φόβο και τρόμο, αναγνωρίζοντας ότι στην ψυχή σου εγώ δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λίγα πράγματα μπορώ να κάνω στη ζωή σου, τα οποία όμως δεν ωφελούν την ψυχή σου. Γιατί η παρηγοριά στην ψυχή απευθύνεται, στον εσωτερικό άνθρωπο και όχι στον εξωτερικό. Ένας άνθρωπος ως προς τον εξωτερικό μπορεί να τα έχει όλα, αλλά να είναι απαρηγόρητος, αδύναμος και ανίσχυρος. Και άλλος άνθρωπος να μην έχει τίποτα ως προς τον εξωτερικό άνθρωπο και να έχει τα πάντα ως προς τον εσωτερικό άνθρωπο. Να έχει δύναμη, να έχει αγάπη, να έχει χαρά, να έχει ειρήνη, να έχει μακροθυμία, να έχει πίστη, να τα έχει όλα. Αναγνωρίζω ότι εγώ σε κανέναν δεν μπορώ να κάνω τίποτα και να προσφέρω τίποτα. Τίποτα. Δεν μπορώ να βοηθήσω την ψυχή του. Αλλά ο μόνος που μπορεί είναι αυτός που με παρηγόρησε εμένα.
αυτός που με παρηγόρησε εμένα σε κάθε μου θλίψη, σε κάθε μου δυσκολία. Και με αυτή την παρηγοριά τη μοναδική, όχι την για λίγο, αλλά για αιώνια. Και έχοντας αυτή την πείρα και αυτό το μάθημα, ότι η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου του Ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη, μπορώ να πω ότι ο μόνος που μπορεί να σε βοηθήσει είναι ο Χριστός. Και αν δεν το καταλάβει, μπορώ να πάω στον Χριστό και να πω: Κύριε, είσαι ο μόνος που μπορείς να τον βοηθήσεις. Ο μόνος που μπορείς να τον παρηγορήσεις. Ο μόνος που μπορείς να τον ενισχύσεις. Και να μη σηκωθώ εάν δεν δω την ενέργεια του Θεού, τη βοήθεια του Θεού που έρχεται. Αλλά για να έχω μια τέτοια προσευχή, μια τέτοια χάρη, είναι ανάγκη να έχω περάσει από την παιδεία του Κυρίου. Να έχω περάσει από την παρηγοριά του Θεού. Και για να έχω περάσει από την παρηγοριά του Θεού, πρέπει να προσμένω μόνο τον Κύριο. Δεν θα έρθει η παρηγοριά του Θεού σε μένα, αν δεν είμαι εξ αυτών που προσμένουν τον Κύριο. Δεν θα έρθει η παρηγοριά του Θεού σε μένα, άρα δεν θα είμαι καλός στην αποστολή μου. Δεν θα μπορώ να βοηθήσω την οικογένειά μου, τα αδέλφια μου, τους φίλους μου, τους συγγενείς μου, τους συναδέλφους μου, αν ο Θεός δεν έλθει. Επειδή τον προσμένω και επειδή ομολογώ ότι η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου του Ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη, δεν θα μπορώ να είμαι το κατάλληλο σκεύος στα χέρια του Θεού. Αντί λοιπόν να βλέπω το κακό και να βουλιάζω, που κανένας πια δεν θα μπορεί να με βοηθήσει, να βλέπω την ταλαιπωρία και να αποκάμω, που κανένας πλέον δεν θα μπορεί να με βοηθήσει, επειδή ξέρω πρώτον και όχι μόνο ότι η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου του Ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη, όταν προσμένω τον Κύριο, γιατί δεν θα αποκάμω, θα ανανεώσω τη δύναμή μου ο Θεός ως των αετών, θα με κάνει να τρέχω και να περπατάω και να μην κουράζομαι και να μην αποκάμω. Γι' αυτό διορθώνομαι. Ζητάω από το Θεό να μου μεταμορφώσει τη σκέψη μου, τους λογισμούς μου. Όπως τον Αβραάμ που συλλογίστηκε και είπε: «Μπα ο Θεός, είναι δυνατός αν τον θυσιάσω να αναστήσει τον Ισαάκ?» Όπως ο Μωυσής, ο οποίος είπε: «Πολύ καλύτερον είναι να κακουχούμε με το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνω την πρόσχερη απόλαυση της αμαρτίας, όντας γιος της θυγατρός του Φαραώ». Να μεταμορφώσω το πνεύμα μου, να μεταμορφώσω τους συλλογισμούς μου, να μεταμορφώσω τη γνώμη μου, να μεταμορφώσω τις απόψεις μου, να μεταμορφώσω τις αποφάσεις μου. Πώς? Με τη χάρη του Χριστού, μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από τη φανέρωση και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Πρέπει να μεταμορφωθώ. Πρέπει να γίνω από αυτούς που μόνο προσμένουν τον Κύριο, γιατί τότε μόνο θα ανανεώνονται οι δυνάμεις μου σαν του αετού. Πρέπει να αφαιρέσω κάθε σαρκική σοφία, λέγοντας: «Ξέρω και ξέρω πολύ καλά και εσείς δεν ξέρετε». Μπορεί να μην ξέρουνε, αλλά και εσύ δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Είμαι άσοφος. Και όπως συνηθίζω να λέω, και συγχωρέστε με γι' αυτό, είμαι ντενεκές ξεγάνωτος. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς εσένα, Κύριέ μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ελπίζω σε σένα, να προσμένω εσένα και να ομολογώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου: ό,τι και να γίνεται, η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου του Ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη. Και το αποτέλεσμα θα είναι η μεταμόρφωσή μου. Από ένας δειλός, αποκαμωμένος, άχρηστος, άθλιος,
αποτυχημένος, ναυαγισμένος χριστιανός, θα με μεταμορφώσει ο Θεός σε ένα ιδιαίτερο σκεύος εκλογής του, σε έναν άνθρωπο που το Πνεύμα το Άγιο απάνω του δεν θα είναι πνεύμα δειλίας, πνεύμα ακιδείας, πνεύμα καταστροφής, απελπισίας και απογοήτευσης, αλλά θα είναι πνεύμα δυνάμεως και αγάπης που είναι απαραίτητο, αλλά και σοφρονισμού που είναι επίσης απαραίτητο. Δύναμη χρειάζομαι, αγάπη χρειάζομαι, σοφία χρειάζομαι για να κατανοήσω ότι η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη, και να το ομολογήσω ότι όπως ο Θεός παρηγόρησε εμένα, γιατί δεν είμαι προσωπολήπτης, και αυτό είναι αλήθεια, με παρηγόρησε ο Θεός, με παρηγορεί ο Θεός και θα συνεχίζει να με παρηγορεί ο Θεός, όπως με παρηγόρησε ο Θεός όλους εσάς και όλους τους ανθρώπους, μπορεί να τους παρηγορήσει όταν πάρουν απόφαση να μεταμορφωθούνε. Πάρουν απόφαση να αλλάξουν πορεία, να αλλάξουν δρόμο, να αλλάξουν φρόνημα, να αλλάξουν πνεύμα, να αλλάξουν λογική, να αλλάξουν συλλογισμό, και να πάρουν το συλλογισμό της πίστης, της αγάπης και της δύναμης στο Θεό. Με απλότητα, αλλά βασικά με ειλικρίνεια. Είμαι άχρηστος, άθλιος, τυποτένιος, δεν κάνω για τίποτα, αλλά σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί μέσα στο στράκινο σκεύος κατοικεί η υπερβάλλουσα δύναμη της δόξης σου. Αλληλούια. Καταλάβατε ποιοι είμαστε αδερφοί? Κατάλαβες ποιος κατοικεί μέσα σου? Μέσα σου ποιος κατοικεί? Το απάβγασμα της δόξης του Θεού. Ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, και εσύ γκρινιάζεις. Και εσύ αγανακτής, και εσύ θυμώνεις. Αλληλούια. Ζει ο βασιλιάς μας, αλληλούια. Ζει ο Χριστός. Και τον Παύλο, για να τον αναβαθμίσει ο Θεός και να τον καταλάβει, να τον κάνει να καταλάβει ακόμη περισσότερο τη δόξα του, τη δύναμή του, τη σοφία του, την αγάπη του, του λέει τώρα Παύλο, έλα σε περάσω από ένα μεγάλο καμίνι που θα κινδυνεύσει η ζωή σου, ώστε να θεωρήσεις ότι πλέον είσαι πεθαμένος. Όταν ξεσηκώθηκε όλη η Έφεσος, μπορείτε να το φανταστείτε, και φώναζαν «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων, μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων», και πιάσανε και αδελφούς και τους πήγανε να τους λιτζάρουνε μέσα στο στάδιο. Βεβαιωμένος ο θάνατος, καμιά ελπίδα. Απελπιστήκαμε ότι τελειώνει η ζωή μας. Αλλά εκεί έμαθε ο Παύλος. Πότε έμαθε? Όταν τα παρηγόρησε ο Θεός. Έμαθε να μην ελπίζει πια στη σοφία του και στη σύνεσή του, στην εξυπνάδα του και στη δύναμή του, αλλά να ελπίζει σε ένα Θεό που είναι δυνατός να αναστήσει τους πεθαμένους, στο Θεό που εγείρει νεκρούς. Κύριε μου, αδελφοί, αυτός είναι ο Θεός μας, που εγείρει νεκρούς, που ανανεώνει τη δύναμή μας σαν τους αετούς, που θα μας κάνει να περπατάμε και να μην κουραζόμαστε, να τρέχουμε και να μην αποκάμουμε. Αλληλούια. Και έτσι λοιπόν, με παρησία πια ο Παύλος μπορεί να πει, αυτός που με ελευθέρωσε, αυτός συνεχίζει να με ελευθερώνει, αυτός με ελευθερώνει σήμερα και αυτός θα συνεχίζει να με ελευθερώνει στους αιώνες των αιώνων. Δεν έχω καμία αμφιβολία πια ότι ο Κύριος των δυνάμεων με έφερε σε θλίψη που απελπίστηκα και να ζω, και με έναν τρόπο πάρα πολύ εύκολο, σας τον θυμίζω, ενώ είχε ξεσηκωθεί όλη η Έφεσος εναντίον των λιγοστών αδελφών εκεί στην εκκλησία της Εφέσου, που όμως το κήρυγμα του Ευαγγελίου είχε γίνει με μεγάλη δύναμη,
Πνεύματος Αγίου, ώστε κανένας, όλοι από την Ασία άκουσαν το Λόγο του Θεού. Τεράστια σημεία, μεγαλεία γινόντουσαν διαχειρών των Αποστόλων. Άνθρωποι ελευθερωνόντουσαν από το διάβολο. Ασθενείς θεραπεύονταν. Ένα θαύμα Θεού. Ξεσηκώθηκε όμως ο διάβολος. Γιατί με το Δημήτριο που έφτιαγνε αγάλματα και πλούτιζε, αγάλματα της Αρτέμιδος και πλούτιζε, γιατί ξεσηκώθηκε? Γιατί είναι η δουλειά του, αλλά αυτή δεν είναι η βασική αιτία. Ξεσηκώθηκε γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Και γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Για να γνωρίσει ο Απόστολος Παύλος πόσο δυνατή είναι η παρηγοριά του Θεού, πόσο δυνατή είναι η βοήθεια του Θεού, πόσο δυνατές είναι οι ενέργειες και οι δυνάμεις του Θεού. Να πάρει δύναμη, να παρηγορηθεί, να ενισχυθεί για να μπορέσει να συνεχίζει να κηρύττει Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, χωρίς να φοβάται για τη ζωή του, για το θάνατό του, για τις ενέργειες του διαβόλου, για τις κατηγόριες, για τα φαινόμενα, για τις συνθήκες. Τίποτα να μην φοβάται. Ο ζει ο Χριστός, φώναζε. Έρχεται η βοήθειά μου πάντοτε. Με ελευθέρωσε. Με ελευθερώνει και θα συνεχίζει να με ελευθερώνει. Το αποτέλεσμα ήταν: παρηγορήθηκαν όλοι όσοι άκουσαν την ομολογία του, και από τότε παρηγορούνται όλοι οι χριστιανοί που διαβάζουν το Λόγο του Θεού και την ομολογία του Αποστόλου Παύλου. Αλλά δεν είναι μόνο ότι παρηγορούμεθα, είναι το σημαντικότερο ότι διδασκόμεθα. Διδασκόμεθα ότι ο Χριστός επιτρέπει πειρασμούς, φέρνει δοκιμασίες, γιατί μας εχαρίστει όχι μόνο να πιστεύουμε στο όνομά του, αλλά να πάσχουμε και υπέρ αυτού. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Αδελφοί μου, σήμερα να πάρουμε απόφαση να αλλάξουμε λογική. Να καταλάβουμε την αποστολή μας. Όποιος και να είσαι, όποια και να είσαι, όπου και να είσαι, έχεις αποστολή συγκεκριμένη, προσδιορισμένη από το Θεό και προγνωρισμένη προκαταβολής κόσμου. Τα πρόσωπα που είναι δίπλα σου δεν τα βρήκες εσύ. Ο Χριστός σε οδήγησε. Το σπίτι που μένεις δεν το βρήκες εσύ, ο Θεός το χάρισε. Τη δουλειά που κάνεις, ο Θεός την έδωσε. Την εκκλησία που έχεις, ο Χριστός σε πρόσθεσε. Αλλά δεν σε πρόσθεσε για να απολαμβάνεις, αλλά για να παρηγορείσαι πάσχοντας και να παρηγορείς τους πάσχοντας με την παρηγοριά με την οποία σε παρηγόρησε ο Θεός. Μακάρι ο Θεός να μας βάλει αυτή τη φωτιά της αποστολής μας, που λίγο έχει βάλει και εμένα στην καρδιά μου. Αδερφοί, γι' αυτό μας έστειλε ο Θεός εδώ. Γι' αυτό είμαστε ακόμη στη γη. Δεν έχουμε άλλη δουλειά. Να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να στηρίζουμε αυτούς που χάσαν την ελπίδα τους, αυτούς που χάσανε τη δύναμή τους και αυτούς που χάσανε τα στηρίγματά τους, και να ομολογήσουμε ότι η αληθινή ελπίδα είναι ο Χριστός, η αληθινή δύναμη είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, και το αληθινό μας στήριγμα είναι ο Πατέρας των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας. Αλληλούια. Αλλά μην το ξεχνάμε και εμείς αυτό, ότι αυτός είναι που θα μας παρηγορεί, γιατί μας πλαχνίζεται. Αυτός είναι που μας ενισχύει και μας στηρίζει. Αυτός είναι που μας δίνει δύναμη. Και αυτός είναι που δια του Ιησού Χριστού μας αποστέλει. Αν λοιπόν σήμερα ταλαιπωρείται η ψυχή σου, η καρδιά σου, αν ταλαιπωρούμεθα, ας δώσουμε δόξα στο Θεό για το καλό έργο που εργάζεται. Να το καταλάβουμε, Κύριε μου. Εάν ταλαιπωρούμεθα, με οποιαδήποτε ταλαιπωρία, προσωπική της καρδιάς μας, οικογενειακή του σπιτιού μας, εργασιακή, εκκλησιαστική, αν οποιαδήποτε ταλαιπωρία, μικρή ή μεγάλη, και όσο πιο μεγάλη τόσο πιο δόξα να έχει ο Θεός, είναι από το Θεό για να μας μάθει
την παρηγοριά του για να μας μάθει τη δύναμή του, να μας μάθει την αγάπη του, να μας καταστήσει ικανούς στην αποστολή μας, ώστε καθώς έξω θα βλέπουμε ανθρώπους μέσα στη μιζέρια, μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα στην απελπισία και στην απογοήτευση, να μπορούμε με παρησία, γι' αυτό να μην αποβάλουμε την παρησία μας αδελφοί, η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη, με παρησία να πούμε ότι υπάρχει ο Θεός των νυκτηρμών και πάσης παρηγορίας, που μας παρηγόρει εν πάση τη θλίψη ημών, για να δεινόμεθα και εμείς να παρηγορούμε τους εν πάση τη θλίψη. Και όταν αυτό το κατανοήσουμε, θα κατανοήσουμε αδελφοί αγαπητοί και πόσο χρήσιμοι είμαστε στο Χριστό και στο περιβάλλον μας και πόσο αναγκαίοι είμαστε, αλλά και πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός και μας φροντίζει, για να μπορούμε το έργο μας να το κάνουμε ακόμη πιο καλό, τα αποτελέσματά μας να είναι ακόμη πιο μεγάλα. Γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, πλατύνθητε Κορίνθιοι, πλάτινε την καρδιά σου να χωρέσει, να χωρέσει τις θλίψεις των ανθρώπων, την απελπισία των ανθρώπων, τη δύσκολη ζωή των ανθρώπων που χάνονται χωρίς το Χριστό. Έχουμε αποστολή αδελφοί, συγκεκριμένη, προσδιορισμένη από το Θεό. Μην καταντήσουμε άχρηστοι δούλοι, άθλοι παρηγορητές. Μην καταντήσουμε άνθρωποι που δεν έχουμε να προσφέρουμε τίποτα όταν έχουμε το Χριστό μέσα μας. Να ζητήσουμε μεταμόρφωση. Να ζητήσουμε από τον Θεό να μας μεταμορφώσει και να μας δώσει πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Να μας καταστήσει ικανούς να εργαζόμαστε το έργο του Θεού, που είναι να πιστεύσουν οι άνθρωποι αυτόν στον οποίο απέστειλε. Να μας δώσει δύναμη ο Θεός να εργαζόμαστε το έργο του Χριστού, να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να ενδυναμώνουμε και να στηρίζουμε. Να μας δώσει το έργο του Πνεύματος του Αγίου, να ζωοποιούμε και να προσευχόμαστε. Αυτή είναι η ζωή μας. Ας το πάρουμε απόφαση αδερφοί. Όπως είπε ο Παύλος, πήραμε απόφαση θανάτου. Αυτό μας προσκαλεί σήμερα ο Θεός. Και μακάρι ο Θεός να το βάλει σε όλες τις καρδιές μας, έτσι που μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Να το πάρουμε απόφαση αδερφοί. Δεν έχουμε τίποτα άλλο στον κόσμο αυτό. Δεν περιμένουμε τίποτα άλλο. Δεν ελπίζουμε τίποτα άλλο. Αλλά και δεν θέλει ο Θεός να θέλουμε και τίποτα άλλο. Εκείνο το οποίο πάρτο, να το πάρουμε απόφαση, βόηθα μας Χριστέ μου. Το πάρουμε απόφαση. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό είναι το έργο μας, αυτή είναι η αποστολή μας. Να παρηγορούμε τους απελπισμένους με την παρηγοριά με την οποία μας παρηγόρησε ο Θεός της απελπισία μας. Να ενισχύουμε τους αδυνάτους με τη δύναμη που μας ενίσχυσε ο Θεός στις αδυναμίες μας. Να στηρίζουμε τους αποκαμωμένους με τη δύναμη που ο Κύριος μας στήριξε όταν εμείς είχαμε αποκάμει. Αυτή είναι η δουλειά σου. Αυτή είναι η αποστολή σου. Αυτό είναι το έργο σου. Δεν είναι παλαμάκια. Δεν είναι τραγουδάκια. Δεν είναι να απολαύσουμε. Είναι να προσφέρουμε. Είναι να κακοπάθουμε. Είναι να υπηρετούμε. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος να λησμονήσει το έργο της πίστης μας και το κόπο της αγάπης μας.
Καθώς υπηρετήσαμε, υπηρετούμε και συνεχίζουμε να υπηρετούμε τους Αγίους της Εκκλησίας, μάλιστα με μεγαλύτερο ζήλο, με μεγαλύτερη προσευχή, με μεγαλύτερη μελέτη. Μη ζητάς μεγάλα, μη ζητάς πολλά, δεν είναι ο καιρός. Αλλά να ζητάμε να είμαστε άξιοι της προσκλήσεως με την οποία μας προσεκάλεσε ο Χριστός. Να περπατάμε άξιοι του Ευαγγελίου, το οποίο μας αποκάλυψε και μας φανέρωσε ο Χριστός. Και να ζούμε άξιοι της αγάπης του Θεού Πατρός, που είναι ο Πατέρας των νυκτηρμών και πάσης παρηγορίας. Αδελφοί, πάσης παρηγορίας. Δεν υπάρχει θλίψης, απελπισία, την οποία ο Χριστός δεν μπορεί να παρηγορήσει. Όχι εσύ εγώ, ο Χριστός. Γι' αυτό μόνο με Αυτόν, μόνο σε Αυτόν και μόνο για Αυτόν. Αμήν. Κύριε, βοήθησέ μας, σε παρακαλώ.